Σεβασμιότατε, αξιότιμη κυρία Υπουργέ, κύριε Βουλευτή, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώην κενή, κύριε εκτός επιτροποφορέων, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στην καρδιά του καλοκαιριού, στην όμορφη Νεάπολη, στο μοναδικό Καραμπέλο, όλοι μαζί και χάρη στις προσπάθειες πολλών ανθρώπων, αλλά προπάτων, χάρη στη συνένωση δυνάμεων, εγκαινιάζουμε απόψε το Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο της Νεάπολης. Μέσα σε ένα ριζικά αναμορφωμένο χώρο, οι κάτοικοι αλλά και οι επιχείρητες της περιοχής θα μπορούν από σήμερα να ταξιδεύουν σε χρόνια όμορφα, στα χρόνια των παιδικών μας ιστοριών, στις ημέρες των δικών μας προγόνων. Φίλοι και φίλοι, κάθε φορά που η περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στα εγγένεια ενός χώρου πολιτισμού, είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι και υπερήφανοι. Είμαστε βέβαιοι ότι επιτελούμε το καθήκον μας, τόσο απέναντι στις προηγούμενες γενιές, όσο και απέναντι στις επόμενες. Τιμούμε ταυτόχρονα αυτούς που πέρασαν από αυτόν τον τόπο, αυτούς που δημιούργησαν σε καιρούς δύσκολους, αυτούς που κατάφεραν να διατηρήσουν την εθνική μας υπόσταση, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε ένα διαδραστικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι νεότεροι μπορούν εύκολα να ενημερωθούν για την καθημερινή ζωή, τον καθημερινό αγώνα, τον πολιτισμό της καθημερινότητας των προηγούμενων γενεών. Αυτός είναι και ο κυρίαρχος ρόλος ενός λαογραφικού μουσείου, μιας χιτίδας πολιτισμού και νεότερης ιστορίας. Το λαογραφικό μουσείο που σήμερα ανοίγει τις πύλες του είναι ένας ιδιαίτερος χώρος που περικλεί την τοπική μας ιστορία και θα αποτελεί κύτταρο πολιτισμού και προβληματισμού για το μέλλον. Είναι ένας χώρος μνήμης και αυτογνωσίας και μια δυνατότητα διαφορετικής ανάδειξης της πολιτικής μας κληρονομιάς. Έχει να συμβάλλει στην προσπάθεια που καθημερινά καταβάλλουμε στην περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη του τοπικού μας πολιτισμού. Μια προσπάθεια που καταγράφει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς βασίζεται σε ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας, όπου με άξονα την περιφέρειά μας και σε συνεργασία με τους Δήμους, τους εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, την Εκκλησία μας, τους συλλόγους της κάθε περιοχής, δημιουργούμε ένα νέο ζωντανό πολιτισμικό πυρήνα σε ολόκληρη την Κρήτη. Φίλες και φίλοι, στην Κρήτη έχουμε ένα προνόμιο και μια βαριά κληρονομιά. Να κουβαλάμε μέσα μας τον τόπο που γεννηθήκαμε, να τον μεταφέρουμε στον χώρο και στον χρόνο. Από τα παιδικά μας χρόνια, όταν ακούμε ιστορίες για ξεριζωμούς, για προσφυγιά, για την κατοχή, για τη μάχη της Κρήτης, πονάμε ακόμα και σήμερα. Από την άλλη, όταν θυμόμαστε τις όμορφες ιστορίες, για τις χαρές της ζωής, για τον τρίγο, το λιωμάζωμα, τα λονίσματα, χαιρόμαστε και αναπολούμε. Όλα αυτά τα συναισθήματα ζωντανεύουν στο μουσείο που εγκαινιάζομαι σήμερα. Ένα σημείο που βλέπουμε και αισθανόμαστε τη βαθιά και στενή συνάφεια του τόπου, της θρησκείας, της ιστορίας, της τέχνης. Ως περιφέρεια Κρήτης, κλείνοντας, θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την τιμητική της παρουσία. Να συγχαρώ όλους όσους δούλεψαν για το σχεδιασμό και την κατασκευή του μουσείου και ιδιαίτερα τα μέλη και την πρόεδρο της Πολιτιστικής Γεωγραφικής Εταιρείας Απάνω Μεραμπέλου. Και να γνωρίζετε, αγαπητοί πρόεδροι, ότι η περιφέρεια είναι δίπλα σας, γιατί γνωρίζω ότι θέλετε ακόμα κάποια πράγματα για να ολοκληρώσουμε και εμείς θα είμαστε δίπλα για να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.